Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συνεπώς, αφού έχουμε την εικόνα των επαφών και την πληροφόρηση, να ρωτήσω το εξής. Εάν και εφόσον επαληθευτεί, αν θέλετε, η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να ανακατευτεί ενεργά ο ίδιος προσωπικά με το Κυπριακό, αυτό γιατί θα πρέπει να θεωρηθεί θετικό, με δεδομένο ότι εκεί στην έδρα των ΗΕ καμιά αναφορά δεν έγινε ούτε για την επίσκεψη του κυρίου Νταβούτογλου, ούτε για την επίσκεψη του κυρίου Έρτογαν και τα όσα δήλωσαν εδώ. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχουν εκφράσει την επιθυμία εμπλοκής στο Κυπριακό, εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Τσουρούλη, το γεγονός ότι πλέον όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη, όπως η Τουρκία προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη ενέργεια που να αποδεικνύει, αν θέλετε, αυτή τη δημόσια δήλωσή της για περί επιθυμίας επίλυσης του Κυπριακού. Και σας παραπέμπω στο ανακοινοθέντη συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με τον κύριο Έρτογαν, όπου ο Γενικός Γραμματέας έχει ξεκάθαρα αναφερθεί στο Κυπριακό και στο ρόλο που η Τουρκία θα πρέπει να διαδραματίσει. Η προσπάθεια της δικής μας πλευράς επικεντρώνεται στο στόχο αυτό, να υπάρξει συγκεκριμένη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, έτσι ώστε να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Υπήρξε όμως κάποια αντίδραση από πλευράς του οργανισμού που προασπίζεται το δίκαιο και το ένομο σε ό,τι αφορά αυτές τις δύο πιο πρόσφατες τουλάχιστον επισκέψεις των πιο υψηλών αξιωματούχων της Τουρκίας? Όταν τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών αλλά και αμερικανικής πλευράς πλέον ξεκάθαρα θεωρείται ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, αυτό νομίζω στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα που εστιάζεται τώρα η προσοχή σε ποιον, από ποιον αναμένεται να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, έτσι ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Εκπρόσωπε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το